Φιλοθέη. Εγώ είμαι με προβλήματα, όπως μπορούμε να δούμε. Φιλοθέη βρισκόμαστε τώρα. Είμαστε επί της οδού Ρενιέρη. Είναι κάθετος της Καποδιστρίου, κεντρικός δρόμος. Είναι κλειστός ο δρόμος αυτός από τις πρώτες πρωινές ώρες λόγω πτώσης δέντρου. Συνεργείο του Δήμου βρίσκεται εδώ με αλυσοπρίον, όπως βλέπετε. Κόβει το δέντρο να δοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος. Και στη συνέχεια θα περάσει άλλο συνεργείο να μαζέψει τους κορμούς και τα κλαδιά. Πριν από λίγα λεπτά εκδόθηκε το τελευταίο δελτίο του πυροσβεστικού σώματος για τη κατάσταση συνολικά. Από τις 10 χθες το βράδυ έως τις 7 σήμερα το πρωί, η πυροσβεστική για την Αττική πήρε 133 κλήσεις, 11 για κλήσεις υδάτων, όπως είπαμε και πριν, για χθες το βράδυ, από αρκετές περιοχές, Νέα Ιωνία, Χαϊδάρη, Φιλοθέη, Διόνυσο, Μοσχάτο, Αγία Παρασκευή και άλλες. 94 κλήσεις διακοπές δέντρων. Να σημειώσω ότι είναι και πολλά δέντρα που έχουν πέσει ακόμη, τα οποία δεν έχει δοθεί κλήση ακόμα στην πυροσβεστική. Είτε γιατί δεν τα έχουν δει ακόμα, είτε γιατί δεν ήταν τόσο μεγάλη περίπτωση, είτε γιατί επιλύθη ο Δήμος. Και 27 κλήσεις για αφαίρεση αντικειμένων και μία κλήση για απεγκλωβισμό 5 οχημάτων λόγω υψηλής στάθμης υδάτων. Είναι το συμβάν που έγινε χθες στη λεωφόρο Σταμάτας, όπου ακινητοποιήθηκαν 5 οχήματα λόγω της σόρευσης υδάτων, χωρίς όμως να υπάρξει κάτι χειρότερο, διότι μπόρεσαν και απελευθερώθηκαν 7 άτομα. Και την ίδια ώρα φάνει οι έρευνες που συνεχίζονται για τον 35χρονο στην Εύβοια. Έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις. Ακριβώς. Μας ρωτάτε, φίλοι, για τα σχολεία στην Αττική. Δεν υπάρχει απόφαση της περιφέρειας να μην λειτουργήσουν κάποια σχολεία. Φαίνεται ότι προφανώς τα προβλήματα δεν είναι τόσο μεγάλα ώστε να κρατήσουν κλειστά τα σχολεία. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα επικοινωνήσουμε με την περιφέρεια στην για του διαλύματος και θα έχουμε νεότερο, παιδιά, να σας πούμε. Αν και φαντάζομαι ότι θα το ξέραμε, αν υπήρχε απόφαση της περιφέρειας να λειτουργήσουν τα σχολεία. Άρα για την ώρα πηγαίνουμε κανονικά τα παιδιά στα σχολιά του. Καλημέρα, Φάνη, ευχαριστούμε πολύ.